Εντάξει, είναι σημαντική μια τέτοια νίκη για την ομάδα. Χρειάζονταν και τύχη. Παίζαμε μια μεγάλη ομάδα. Τη χρειαζόμασταν γενικά αυτή τη νίκη. Είναι καλό για εμάς, είναι καλό για την ομάδα, για την ψυχολογία μας, για τον ΠΑΟΚ, για τη Θεσσαλονίκη και για όλη την Ελλάδα. Αυτό που μας ζητήθηκε από τα αποδυτήρια ήταν η συγκέντρωση. Αν με αυτές τις ομάδες δεν υπάρχει κατάλληλη συγκέντρωση, τότε δύσκολα μπορείς να πάρεις κάτι. Παίξαμε όλοι, νομίζω, παραπάνω από τις δυνατότητες που έχουμε. Προσπαθήσαμε και είμαστε πολύ ευχαριστημένοι για αυτό που συνέβη εδώ σήμερα στη Γερμανία. Μόνο χρόνια είχαμε αυτό το πρόβλημα. Μετά από μεγάλες νίκες, χάναμε λίγο τη συγκέντρωσή μας. Ελπίζουμε τη Δευτέρα να καταφέρουμε αυτό να το αλλάξουμε, να συνεχίσουμε, γιατί έχουμε μια ανοιχτή πορεία τον τελευταίο καιρό και να μπορέσουμε να χαρούμε αυτή τη νίκη. Και αυτή θα μπορέσουμε να το χαρούμε αν κερδίσουμε για τη Δευτέρα. Γιώργο, τι σήμερα για μια καινούργια. Είναι καλό για όλα. Είχαμε σήμερα και κάποια νέα παιδιά στην δεκάδα. Το Μιστακίδη, ο Τσίμηρο που γύρισε από τον τραυματισμό. Ακόμα και εμείς σίγουρα παίρνουμε ψυχολογία. Γινόμαστε πιο ομάδα. Αυτές οι νίκες μεγαλώνουν εμάς τους ίδιους. Αλλά όπως σας είπα και πριν για την ομάδα, είναι σημαντικό για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Υπήρξαν πολλές στιγμές που φοβηθήκαμε, όμως είχαμε πίστη. Ήταν εκπληκτική η παρουσία του Γλύκου. Όμως είναι κρίμα που θα φάνηκε στην Ελλάδα. Έχουμε τη χαιρή να το δούμε σήμερα. Κάναμε ένα καλό παιχνίδι στην Θεσσαλονίκη. Όμως θα μπορούσαμε να έχουμε μαζέψει κάποιου βαθμού με την Κράσνοντα και την Καμπάλα. Χάσαμε αυτού. Θα ήμασταν ευτυχισμένοι αν σήμερα με αυτή την νίκη περνούσαμε στην επόμενη φάση. Πρέπει να είμαστε όλοι ήρεμοι και προσγειωμένοι. Όπως έχω ζητήσει μετά από ήττες, να μην βγαίνουμε να λέμε ότι όλοι είναι κακοί, όλοι είναι άχρηστοι και όλα πάνε λάθος. Έτσι και σήμερα να μην νομίζουμε ότι μία νίκη έχουν αλλάξει τα πάντα. Πρέπει να είμαστε σοβαροί γιατί τη Δευτέρα έχουν αλλάξει όλο το παιχνίδι. Εντάξει, είναι πολύ σημαντικό. Όμως όπως ξέρετε και εσείς, δεν γίνεται να κερδίσεις την Dortmund όταν δεν έχεις καλή αμυντική παρουσία. Και την άμυνα, όπως έχω ξαναπεί, την κάνουν όλοι. Δεν είναι μόνο η αμυντική αυτή που σήμερα προσπάθησαν. Γίνεται ελάχιστα να τους φτάσεις, ελάχιστα να κοιμηθείς ή κάτι άλλο, θα σου κάνω τη ζημιά.